Λέγομαι Μωυσής Ελισάφ, γεννήθηκα στις 17 Ιουλίου του 1954 στα Γιάννενα, όπου και μεγάλωσα. Γεννήθηκα μόλις 10 χρόνια μετά την ολοκληρωτική καταστροφή της εβραϊκής κοινότητας των Ιωαννίνων, σε μια πόλη με μια πια μικρή εβραϊκή κοινότητα. Μεγαλώσαμε κάτω από δύσκολες συνθήκες, χωρίς παππούδες, γιαγιάδες και συγγενείς, με πολύ λίγους πια συγγενείς, σε μια επαρχιακή πόλη και σχετικά απομονωμένη της βορειοδυτικής Ελλάδας, όπως τότε ήταν τα Ιωάννινα. Μπήκα στην ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1973. Το ενδιαφέρον σας για τα κοινωτικά ζητήματα πώς ξεκινάει? Ένα όλα τα πράγματα στη ζωή είναι ένα τυχαίο ατύχημα. Όταν εκλέχτηκα καθηγητής της, δεν ασχολούμαι καθόλου. Ομολογώ ότι καθόλου, μα καθόλου. Είχαν αρχίσει όμως τα προβλήματα εκεί με το νεκροταφείο, με τα οποία με είχε ευαισθητοποιήσει η προηγούμενη διοίκηση να τους βοηθήσω. Όταν εκλέχτηκα καθηγητής, ο εξάδερφός μου που σας είπα προηγουμένως, επίσης καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, μου είπε: «Δεν νομίζεις τώρα που έκλεισες ένα κύκλο ακαδημαϊκό ότι πρέπει να κοιτάξουμε λίγο την κοινότητα, γιατί θα καταρρεύσει?» Μετά πολλά αποφάσισα να εκτεθώ σαν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, μην έχοντας στο μυαλό μου να λάβω εγώ. Αλλά άντε να πω κι εγώ στο Συμβούλιο, μπας και πω 5 κουβέντες και με ακούσει κάποιος. Όταν φτάσαμε να εκλέξουμε όμως πρόεδρο, επειδή είχα πάρει και τους περισσότερους ψήφους, μου είπαν: «Κλείσου το, θα γίνεις πρόεδρος». Και έτσι ξαφνικά βρέθηκα πρόεδρος, είχαν μια άλλη. Γι' αυτό λέω πολλές φορές στη ζωή όλα τα πάντα ένα τυχαίο ατύχημα. Το 2018, με την παρότρινση φίλων, ήταν κάτι που συζητιόταν. Το όνομά μου έπαιζε για δήμαρχος εδώ και 20 χρόνια. Ότι κάποιος θα μπορούσε να ηγηθεί στην πόλη αυτή, είναι και αυτός, έχει αυτά τα προσόντα κτλ. Η πανεπιστημιακή μου καριέρα που με ενδιέφερε πρωτίστως, οι αντιδράσεις, οι οικογενειακές αντιδράσεις και το γεγονός το ότι Εβραίος δήμαρχος δεν θα εκλέγει ποτέ σε αυτή την πόλη, με κράτησαν πάρα πολλά χρόνια να μην είμαι εγώ το πρώτο βιολί στην ορχήστρα. Το 2018, παρότερη συμφίλων, η πανεπιστημιακή καριέρα άρχιζε να κλείνει, είχα λίγα χρόνια προς τη συνταξιοδότηση. Λέω, πήρα την μεγάλη απόφαση ότι θα κατεβούμε τώρα. Αναφερθήκατε στους βανδαλισμούς του εβραϊκού νεκροταφείου. Μπορείτε να μας πείτε κάποια περισσότερα πράγματα? Μπορώ να σας πω 5 κουβέντες για την τρικυμιώδη, αν το θέλετε, ιστορία του εβραϊκού νεκροταφείου. Είναι ένα παράδειγμα για το πώς μια κοινωνία δεν πρέπει να συμπεριφέρεται σε μια κοινότητα, μια μειονότητα, οτιδήποτε θέλετε. Με τα πολεμικά είχε διατυπωθεί, είχε ήταν μια διάχυτη άποψη στην κοινωνία ότι αυτοί είναι 100 άνθρωποι, τι το θέλουν αυτό, είναι τεράστια η έκταση του εβραϊκού νεκροταφείου, πολλαπλάσια των αναγκών μιας μικρής κοινότητας που έχει μια κηδεία 2 το χρόνο αν έχει. Οπότε ήθελαν λοιπόν το νεκροταφείο αυτό να γίνει εκεί, άλλος έλεγε νοσοκομείο, ήταν εκτός πόλεως τότε, να γίνουν διάφορα άλλα πράγματα, να φύγει το εβραϊκό νεκροταφείο από τη μέση. Αυτό ήταν ο κρυφός πόθος, αν θέλετε, ενός τμήματος της ελίτ της πόλης, να το ονομάσω έτσι. Αυτό εκδηλώθηκε πολύ έντονα τη δεκαετία του 60, όταν επώνυμοι πολίτες της πόλης, κυρίως δικηγόροι, προσέφυγαν στο δικαστήριο λέγοντας ότι οι Εβραίοι κατέχουν κάτι που δεν τους ανήκει, διότι δεν έχουν τίτλους κυριότητας του χώρου αυτού. Πράγματι, οι τίτλοι κυριότητας βρίσκονται στην Κωνσταντινούπολη. Έτσι λοιπόν το ελληνικό δημόσιο ξεκίνησε μια διαδικασία εναντίον της εβραϊκής κοινότητας για την κατοχή του εβραϊκού νεκροταφείου, το οποίο ωστόσο προστατευόταν από συνταγματικό νόμο, που ο νόμος λέει προστατεύονται οι χώροι λατρείας όλων των αναγνωρισμένων θρησκειών. Έτσι έχανε το ελληνικό δημόσιο, πήγαινε στον... Στο τέλος ερημοδίκησε το ελληνικό δημόσιο γύρω στα αρχές του 1980 και δεν διαταράχθηκε το ιδιοκτησιακό καθεστώς του νεκροταφείου. Παράλληλα την ίδια εποχή, ο τότε εκλεγής δήμαρχος, ο οποίος προερχόταν από την αριστερά, Φίλιππας Φίλιος,
ήρθε σε μια συμφωνία με την ηγεσία της Ισραηλιτικής κοινότητας, η οποία με την σύμφωνη γνώμη του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου, για να σταματήσει αυτή η ένταση που υπήρχε, παραχώρησε μια έκταση περίπου 10 στρεμμάτων του νεκροταφείου, που δεν είχε τάφους κενή, στο Δήμο και έγινε πάρκο. Η ιστορία είναι λίγο τραγική, γιατί το πάρκο δεν ονομάστηκε Εβραίων Μαρτύρων, αλλά ονομάστηκε πάρκο Όλαφ Πάλμε, και στα εγγένεια του πάρκου δεν εκλήθη ως πρόεδρος τότε της Ισραηλιτικής κοινότητας. Εκδήλωσε δηλαδή πόσο η πόλη είχε ήδη ξεχάσει και τη δωρεά και την οφειλή της προς την εβραϊκή κοινότητα. Σήμερα κανένας δεν ξέρει ότι αυτό το πάρκο ήταν εβραϊκό νεκροταφείο. Την ίδια περίοδο, για να γίνει σχέδιο πόλεως στην ευρύτερη περιοχή, δεν μπορεί να προβλέπεται νεκροταφείο εντός του σχεδίου πόλεως. Τι έκαναν, το αποχαρακτήριζαν το χώρο αυτόν στο σχέδιο πόλεως και τον έκαναν κοινόχρηστο χώρο για να μπορούσε να ενταχθεί όλη η περιοχή εκείνη. Έτσι λοιπόν ξαφνικά βρέθηκε αυτό να είναι κοινόχρηστο. Έγινε διαβούλευση, δεν κατάλαβαν οι τότε οι θύνοντες της κοινότητας να κάνουν ένσταση. Δεν το πήραν ήδη. Μεγάλοι άνθρωποι. Δεν κατάλαβαν. Όταν λοιπόν ξαφνικά άρχισε ο εξωτερικός περίβολος του νεκροταφείου να πέφτουν πέτρες κτλ., άρχισαν να γίνονται σκουπιδοντενικές, να πετάνε και οι περίοικοι μέσα. Γίνεται εφιαλτική η κατάσταση. Πήγαινε να το φτιάξει κάποιος. Ερχόταν η αστυνομία και έλεγε στον κοινόχρηστο χώρο: δεν έχετε δικαίωμα. Μα φτιάξτε τι μπορεί να το φτιάξει η πολιτεία. Δηλαδή κανένας. Και αυτό συνεχιζόταν. Όταν λοιπόν ανέλαβα πρόεδρος της Ισραηλιτικής κοινότητας γύρω στο 2000, η κατάσταση ήταν τέτοια. Ζήτησα από τον τότε δήμαρχο, ο οποίος ζει, τον Τάσο Παπαστάβλου: δεν θα φύγω από το γραφείο σου εάν δεν μου δώσεις τον τρόπο να φτιάξω τον τοίχο του νεκροταφείου. Μου έδωσε μια απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής Αμφιβόλου Νομιμότητας, αλλά με αυτό το χαρτί εγώ κατάφερα να φτιάξω τον τοίχο, να αποκαταστήσω τον τοίχο. Στη συνέχεια ξεκίνησα αγώνα με τη Δημοτική Αρχή, τις τότε Δημοτικές Αρχές ήταν διαδοχικές, για την επαναφορά του ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Σε έντονη αντιπαράθεση με τις Δημοτικές Αρχές. Τελικά, με μια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, πάρθηκε 13 Αυγούστου, 3 ώρα το πρωί, αποκαθίσταται η κυριότητα της κοινότητας του νεκροταφείου, αλλά εγώ δεν ξέρω ότι χρειάζεται και απόφαση της περιφέρειας, η οποία εγκρίνει τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Το πληροφορούμε 1,5 χρόνο μετά. Δεν ήξερα τους δεδαλώδεις κανόνες της ελληνικής γραφειοκρατίας. Ένας δεύτερος αγώνας στο επίπεδο τώρα της περιφέρειας, έντονες αντιδράσεις των περιοίκων, οι οποίοι είναι απόλυτα και εξακολουθούν να είναι απόλυτα εχθρικοί στο νεκροταφείο, το οποίο το βλέπουν σαν ένα εμπόδιο για την αξιοποίηση των περιουσιών τους, οικοπαίδων κτλ. Που έχουν. Έγινε νόμος, έγινε ΦΕΚ, ότι περιέρχεται στην ιδιοκτησία της Ισραηλιτικής κοινότητας. Πότε εκδόθηκε το ΦΕΚ αυτό, δηλαδή πότε επιτέλους κατοχυρώθηκε μετά ξανά? Μετά το 2003, 2002, μπορώ να ψάξω στο αρχείο να το βρω, πολύ αργά. Στη συνέχεια άρχισαν οι βανδαλισμοί στο νεκροταφείο, υποκινούμενο σε έναν βαθμό φοβάμαι και από αυτούς τους περίοικους ή από ακροδεξιές οργανώσεις, γιατί σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχουν και σύμβουλα αγγελότητες Σταύρου, οι οποίοι κράτησαν 7 χρόνια. Τελευταίος έγινε το 2009, εκτεταμένη, εκεί καταστράφηκε και το μνημείο του Ολοκαυτώματος και ο τάφος της μάνας μου είχε πεθάνει πριν λίγο 2-3 μήνες. Όλοι είχαμε φτιάξει τα μάρμαρα. Τότε αντέδρασε η κοινωνία. Και αυτό φαίνεται ότι όταν η κοινωνία αντιδράει, όλα μπορούν να αντιμετωπιστούν. Έγιναν εκδηλώσεις από μια πρωτοβουλία υπερκομματική πολιτών και φορέων της πόλης. Έγιναν εκδηλώσεις και έγινε μια συμβολική αλυσίδα γύρω από το νεκροταφείο από πολίτες, επώνυμους και ανώνυμους, η οποία έκανε το γύρο του κόσμου. Η φωτογραφία αυτή έδωσε το μήνυμα ότι η κοινωνία δεν ανέχεται αυτούς τους βανδαλισμούς, οι οποίοι σταμάτησαν έκτοτε περιορισμένοι αγγελωτοί στα βρει από εδώ και από εκεί, πριν φέτος πάλι που είχαμε σε 2 εβδομάδες άνοιγμα τάφων. Κανένας δεν τιμωρήθηκε, κανένας δεν πιάστηκε. Κατά τα αυτά είναι, δεν χρειάζεται να τα επαναλάβω. Αυτή είναι η ταραγμένη ιστορία αυτού του εβραϊκού νεκροταφείου. Πολύπαθου νεκροταφείου το λέω, το οποίο αποτελεί και διαρκή μας μέρημνα, γιατί είναι 36 στρέμματα και
Κάθε μέρα πέφτουν δέντρα, καταστρέφονται τάφοι, δηλαδή έχει φυσική φθορά που χρειάζεται να είσαι από πάνω να προσπαθήσεις να